τρένο. Το διαβόητο τρένο που δεν περνάει από την Καβάλα. Όλες αυτές οι ιστορίες για τα τρένα. Ακούσαμε πάλι τώρα τελευταία με αφορμή κάποιες μελέτες πάλι που κυκλοφόρησαν ότι θα πηγαίνουμε, λέει, μέσα σε μία ώρα τον Αμυγδαλαιώνα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και πολύ ως εξέλιξη αυτό το πράγμα, γιατί από την Καβάλα ως τη Θεσσαλονίκη με την κανονική την Εγνατία μπορείς να πας με το αυτοκίνητο σε μία ώρα και 20 λεπτά. Οπότε το να πας από τη μία ώρα στον Αμυγδαλαιώνα στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο με τον αραμπά. Ναι, εντάξει, μην κάνουμε τέτοιους προσθήκες. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε πάλι με πρόχειρους όρους. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι στην ουσία μιλάμε με προχειρότητες για ένα τέτοιο πράγμα τη στιγμή που δεν καταλαβαίνω αν όλη η περιφέρεια είναι μέσα στο παιχνίδι των συγκοινωνιών και των μεταφορών σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Είχατε βγάλει παλιότερα και ένα άρθρο που αναρωτιέστε γιατί είμαστε έξω από αυτό το παιχνίδι ως περιφέρεια. Ως Καβάλα. Βέβαια, είμαστε έξω. Και κυρίως η Καβάλα. Και κυρίως, ναι. Κύριε Μακουλίδη, το θέμα είναι πολύ σύνθετο και όπως είπατε έχει πάρα πολύ ψωμί να συζητήσουμε. Ο σιδηρόδρομος που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα έχει γίνει από το 1890 μέχρι το 1897 από την τότε Οθωμανική διοίκηση με κριτήρια της τότε εποχής και με τρένα που πηγαίνανε 40 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να συζητάμε για ένα καινούργιο σιδηρόδρομο, μια καινούργια σιδηροδρομική γραφή. Αυτό πράγμα συζητάται εδώ και 30 χρόνια. Όταν ολοκληρώθηκε δηλαδή, η οδική Εγνατία περίπου, άρχισε να γίνεται πιο ζεστό το θέμα και για μια σιδηροδρομική σύνδεση της Βορειοανατολικής Ελλάδας και τη σύνδεση της, αν θέλετε, με την Αδριατική. Λοιπόν, ενώ υπήρχαν διάφορα σενάρια, ξαφνικά άρχισε να επικρατεί το σενάριο του η σιδηροδρομική γραμμή να διέρχεται αναμφίβολα να διέρχεται από την Καβάλα. Αλλά πώς θα φτάνει στην Καβάλα, μέσω σερών δράμας ή μέσω αστροβάλτας αμφίβου. Είδαμε λοιπόν μια αιμονή των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, ανεξαιρέτως, τα τελευταία χρόνια να έχουν μια αιμονή με το να περάσει η Εγνατία, η σιδηροδρομική Εγνατία, ο σιδηρόδρομος, η καινούργια γραμμή από την Αστροβάλτα και την Αμφίπου και να αφήσει έξω δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Σέρες, η οποία είναι μια περιοχή που έχει μια ανθούσα, αν θέλετε, πρωτογενή παραγωγή, αλλά και μια μεταποίηση προϊόντων. Είναι δράμα η οποία διακινεί το 60% των μαρμάρων της χώρας, που επίσης το μάρμαρο είναι ένα προϊόν το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μεταφορές λόγω βάρους και λόγω κόστους. Φυσικά. Λοιπόν, πετάμε έξω λοιπόν αυτές τις δύο πόλεις και επιμένουμε να διέλθει η γραμμή από την Αστροβάλτα, που ουσιαστικά είναι ένα αστικό και ένα τουριστικό θέατρο και μάλιστα όχι της πρώτης γραμμής. Που δεν δικαιολογεί δηλαδή μια επιτελική απόφαση τέτοιου. Πολλές που προβληματίστηκαν για αυτήν την αιμονή. Για ποιο λόγο να επιμένουν σώνει και καλά η γραμμή να μην περάσει από Σέρες Δράμα. Στη συνέχεια όμως, επειδή τίποτε μαγικό δεν γίνεται, σκέφτηκα ότι ο στόχος δεν είναι απλά να μείνει έξω από το παιχνίδι των διεθνών μεταφορών Δράμα και Σέρες, αλλά να μείνει η Καβάλα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, κύριε Μαρκούς. Όχι, περίεργο γιατί να είναι. Το γεγονός ότι το τρένο δεν διέρχεται από τις Σέρες θίγει κυρίως την Καβάλα. Και γιατί τη θίγει την Καβάλα. Η Καβάλα είναι το δεύτερο βαθύτερο λιμάνι στην Ελλάδα μετά τον Πειραιά. Είναι βαθύτερο από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει περίπου τα βάθη του Αστακού στην Ιδωρακαρμανία. Mm-hmm. Λοιπόν, η Καβάλα λοιπόν με κάποιες βελτιώσεις στο λιμάνι της, ενώ πάντα τον Φίλιππο τον Δεύτερο, έτσι δεν εννοώ το εμπορικό λιμάνι μέσα στην πόλη. Εκεί λοιπόν μπορεί να δεχθεί καράβια Suez Max. Είναι τα καράβια τα οποία μπορούν να διέρθουν από την καινούργια διόρυγα του Suez και να μεταφέρουν βαριά φορτία και να είναι πλοία τα οποία να έχουν βίδισμα που να πλησιάζει τα 20 μέτρα. Λοιπόν, εάν η Καβάλα συνδεθεί σιδηροδρομικά μέσω Σερών, αμέσως αποκτά πρόσβαση στα Ανατολικά Βαλκάνια. Δηλαδή έχει σιδηροδρομική σύνδεση με Σέρες Προμαχώνα, γιατί υπάρχει ήδη η γραμμή Σέρες Προμαχώνα. Και πάει απευθείας στην Καβάλα. Επίσης, εγώ χρόνια τώρα φωνάζω για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Κομωτινής με την Ποτκόβα. Η Ποτκόβα είναι μια κομμόπολη στην Νότια Βουλγαρία, που απέχει από την Κομωτινή.
30 χιλιόμετρα και έχει σιδηρόδρομο. Επομένως, αν γίνει και αυτό το κομμάτι, η Καβάλα αποκτά δύο σιδηροδρομικούς δρόμους, που σημαίνει διακίνηση εμπορευμάτων βαριών, οι οποίες, τα οποία προηγουμένως θα έχουν φορτωθεί από μεγάλα πλοία που θα έχουν διέλθει από το ΣΟΕΣ και θα έχουν απευθεία σύνδεση με τα Ανατολικά Βαλκάνια και τον Δούναβη και στη συνέχεια δια του Δουνάβεως φτάνει μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το γεγονός ότι αποκόπτεται η Καβάλα και ενώνεται με το σιδηρόδρομο είτε μέσω Θεσσαλονίκης είτε μέσω Αλεξανδρούπολης χάνει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει της απευθείας σύνδεσης. Και ρωτώ εγώ, γιατί να έρθει να ξεφορτώσει το πλοίο στην Καβάλα και να μην ξεφορτώσει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει βόλτα γύρω-γύρω την Βόρεια Ελλάδα, εάν το πλοίο μπορεί να δέσει στη Θεσσαλονίκη? Γιατί στην Καβάλα, όπως σας είπα, θα έχει δυνατότητα, αλλά τα πλοία όλα δεν είναι του βυθίσματος των 20 μέτρων. Υπάρχουν και άλλα εμπορεύματα και άλλα πλοία. Επομένως, αμέσως πιστεύω ότι ο στόχος είναι να αποκοπεί η απευθείας σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας με τη Σόφια ή με αντίστοιχα με τη Φιλιππούπολη και το Ρούσε, τον Μπουρκάζ και τη Βάρνα, αλλά να υποχρεούται το εμπόριο να διακινείται μέσω άλλων δύο μεγάλων λιμανιών. Επίσης, ένα σιδηρόδρομος καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί όταν βρίσκεται γραμμικά και έχει πώληση σοβαρής μεταξύ τους να επικοινωνούν με λίγα λεπτά της ώρας. Αυτό δημιουργεί μια άλλη δυναμική. Δηλαδή, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα να βρίσκονται σε μια σιδηροδρομική γραμμή και αφαίρονται σε μια πόλη από την άλλη 20 λεπτά. Αυτό, η δυναμική που δημιουργείται είναι τεράστια και προφανώς και η ανάπτυξη και η ανάπτυξη του λιμένου της Καβάλας σε ένα διεθνή λιμένο μεγάλων απαιτήσεων και δυνατοτήτων. Η δυναμική που θα δημιουργηθεί στην οικονομία 6 μεγάλων αστικών κέντρων για τα ελληνικά δεδομένα της χώρας μας φαίνεται ότι ενοχλεί κάποιους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι ήδη είναι εγκατεστημένοι και έχουν επενδύσει σε άλλες πόλεις και δυστυχώς νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε ότι είναι άλλο από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πέρα πίσω από αυτήν τη μεθόδευση βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα της Θεσσαλονίκης τα οποία δεν επιθυμούν ούτε μία εξέλιξη της Καβάλας ούτε μία εξέλιξη πιθανών άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της Βορειοανατολικής Ελλάδας προκειμένου η Θεσσαλονίκη να μην χάσει τον μητροπολιτικό της χαρακτήρα ή να μην απομειωθεί ο μητροπολιτικός της χαρακτήρας. Αυτά τα πράγματα, κύριε Μαρκογιάννη, τα έχω πει, τα έχω γράψει, έχω γίνει και κουραστικός πολλές φορές. Αμέσως σαν κουραστικό δεν μπορεί. Αμέσως σαν κουραστικός, κύριε Κατσιμίγα, δεν θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Ίσως γραφικός να γίνει. Ούτε γραφικός. Και πάλι το ίδιο ισχύει. Δεν έχω ακούσει αντίλογο, ξέρετε. Δεν έχω ακούσει αντίλογο. Ας καθίσει κάποιος να μου πει ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ότι ναι, η Καβάλα πια θα γίνει ο ομφαλός της γης μέσω Θεσσαλονίκης. Ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει η Καβάλα κατευθείαν στη Σόφη και τρένο. Δεν θα περνάει τη Θεσσαλονίκη από την Αλεξανδρούπολη, ίσως μπουργάζει. Εγώ νομίζω, διαβάζω κάτι, κύριε Κατσιμίγα, διαβάζω σε μια επιστολή που δημοσίευσατε ένα άρθρο που γράψατε πριν από λίγους μήνες, ότι... Λίγο πριν, λίγες μέρες πριν τον κορονοϊό. Ακριβώς. Και μετά αυτό μας ήρθε ο κορονοϊός. Λοιπόν, ακριβώς. Λέτε λοιπόν ότι μετά το 2010 είχε αρχίσει να γίνεται λόγος εντονότερα για την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης με τη διέλευση Απάσπορ Βάλτα Αμφίπολη και λέτε ότι ούτε καν γεωγραφικά δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή από πλευράς αναγλύφου και περιβάλλοντος. Ο γεωγραφικός δεν μπορεί να γίνει, τα πάντα γίνονται, όλες τις Άλπες έχει πάει τρένο. Απλά η διέλευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε. Η σύνδεση καταρχήν δεν θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη μέσω Δερβενίου όπως είναι σήμερα, αλλά η έξοδος θα είναι η ίδια που υπάρχει σήμερα προς Κυρκής και περίπου από τον Γαλλικό, Νέα Σάντα, Νέα Φιλαδέλφια θα φύγει η γραμμή ανατολικά. Εάν η γραμμή από εκεί πάει μέσω Σερών Δράμας ή αν πάει μέσω Ασπροβάλτας Αμφίπολης νοτίως των γυμνών όπως προβλέπει αυτή η μελέτη χάραξης που έχουν κάνει, τα χιλιόμετρα είναι τα ίδια ακριβώς. Και εγώ πιστεύω ότι το κόστος μέσω Δράμας Σερών θα είναι μικρότερο και θα είναι μικρότερο για τον
εξής λόγο. Γιατί είναι μικρότερη η ορεινή διαδρομή, είναι μόνο η διάλευση του βερτίσκου, των σερών δηλαδή. Και επίσης κάποια κομμάτια μεταξύ σερών και δράμας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την παλιά χάραξη. Όταν λέω να χρησιμοποιηθούν, δεν λέω να χρησιμοποιηθεί η γραμμή. Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος. Να γλιτώσουμε δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι απαλωτριώσεων. Και μάλιστα μεταξύ σερών δράμα υπάρχουν και ευθεία κομμάτια. Επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια σύγχρονη γραμμή, η οποία θα αλλάξει την επιδομή. Θα αλλάξει δηλαδή γραμμές υπόβαση κτλ. Αλλά δεν θα χρειαστεί να κάνουμε απαλωτριώσεις. Για μένα το κόστος μέσω σερών δράμας είναι ακριβώς το ίδιο ή αν όχι μικρότερο και τα χιλιόμετρα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας ή Γαλλικού, δεν ξέρω από ποιο σημείο θα πήγε αυτά μεταξύ 1-2 χιλιόμετρα, είναι 155 χιλιόμετρα ακριβώς. Είτε πάει από πάνω είτε πάει από κάτω. Όποιος λέει και το λένε αυτό το πράγμα, πού να πάει τώρα από το από πάνω. Αν δεν πάει στην Ιράνη, αυτή τη στιγμή στην Ιράνη πήγαινε η γραμμή του Αμπτούλ Χαμίτ. Η σύγχρονη γραμμή που θα πάει κατευθείαν σε αίρες δράμα είναι 155 χιλιόμετρα, όσο είναι η γραμμή που προτείνουν νότια των λιμνών. Κύριε Κατσιμίγα, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, όλο αυτό το project, όλο αυτό το πολύ μεγάλο project, θέλει ως ένα βαθμό, θέλει από ένα σημείο και μετά και μια καλή ελληνοβουλγαρική συνεργασία. Το μόνο που θυμάμαι, κύριε Κατσιμίγα, είναι να έχει έρθει απλά στην Ελλάδα ο κύριος Μπορίσοφ, εδώ στην Καβάλα, να κάνουν αυτές τις υπογραφές για τη σιδηροδρομική εγγραφεία με τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Στις 6 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, η χαρακτηριστική ημερομηνία. Ψάξτε λίγο τα κοιτάξτε, θα σα δείτε ότι η 6 Σεπτεμβρίου δεν είναι τυχαία μέρα για την Βουλγαρία. Ακριβώς, ναι. Μην το ψάχνετε, θα σα πω ότι η μέρα που γιορτάζει η Βουλγαρία την ενσωμάτωση της Ανατολικής Ρωμυγίας, που την ουσιαστικά πανηγυρίζουν γιατί την πήραν και την έφεραν από την Ελλάδα. Α, μάλιστα. Ήταν μέρα εθνικής γιορτής της Βουλγαρίας και ήταν για μένα μάλλον ολίσθημα το ότι φέραν τον πρωθυπουργό της χώρας, όποιος ο άνθρωπος μπορεί να με το ήξερε, να υπογράψει μια συμφωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του για ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κατ' εμέ δεν πολύ αφορούσε τις δύο χώρες, αλλά αφορούσε την κάθε μια χώρα χωριστά για το τι θα κάνει στο εδαφός. Ακριβώς. Και θα έχει νόημα να συζητήσουν οι δύο πρωθυπουργοί και ο Τσίπρας με τον Μπορίσοφ, αλλά στη συνέχεια και ο Μητσοτάκης με τον Μπορίσοφ που συζήτησαν λίγες μέρες πριν από τον κορονοϊό, τον Μάρτιο του 2020 στην Αλεξανδρούπολη, είναι το πώς θα συνδεθούν τα δύο σιδηροδρομικά δίκτυα. Το ποια είναι τα σημεία που θα συνενωθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η σύνδεση στο Προμαχώνα και η σύνδεση στο Ορμένιο με τις δύο γραμμές να μην λειτουργούν σήμερα. Να μην διέρχονται τρένα. Έτσι, συστηματικές μεταφορές δεν υπάρχουν, ευκαιριακές μεταφορές. Υπάρχουν ούτε μόνιμα δρομολόγια, υπάρχουν ούτε τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα να ανακοινωθεί μια σιδηροδρομική σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τη Φιλιππούπολη, ας πούμε. Ή της Θεσσαλονίκης με τη Σόφια που διακόπτει εδώ και κάποια χρόνια. Ή να συζητήσουν, αν θέλετε, για την σιδηροδρομική σύνδεση της Κομοτηνής με την Ποτκόβα, τα 35 χιλιόμετρα. Να υπάρξει και μια τρίτη σύνδεση. Αυτά είναι τα διακρατικά θέματα. Και όχι το ότι τι θα κάνει η Ελλάδα ή τι θα κάνει η Βουλγαρία, που η οποία έχει ήδη λειτουργούμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, είναι δηλαδή πιο προχωρημένη από εμάς. Εγώ επί της ουσίας όμως, κύριε, γενικότερα δεν βλέπω, κύριε Κατσιμίγα, μια σοβαρή συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας. Δηλαδή, ίσα-ίσα βλέπω, για παράδειγμα, ότι η Βουλγαρία να έχει απομακρυνθεί σιγά-σιγά από την Ελλάδα το τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους μήνες. Ίσως και μετά με τις πρέσπες. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η Βουλγαρία από τη στιγμή εξαρτάται και από την Ελλάδα οικονομικά και το έχουν πλήρη επίγνωση, αλλά έχουν μια πολύ καλή εξωτερική πολιτική και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Εμείς δεν ξέρουμε τι πάει. Οι Βούλγαροι πολύ καλά κάνουν την εγγράφηση, εκμεταλλεύονται τα πάντα. Εμείς μάλλον πετάμε το. Εμείς πάμε απροετοίμαστοι και πολλές φορές ελέγχονται και αυτοί που στέλνουν και τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι οι πρωθυπουργοί δεν μπορούν να ξέρουν τα πάντα. Είναι συμβουλούς οι οποίοι τους καθοδηγούν. Εκεί εγώ έχω δει ένα μεγάλο έλλειμμα από ελληνικής πλευράς σε σχέση με την ελληνοβουλγαρική συνεργασία. Αυτό το έχω και ήδη άποψη όταν αντιμετωπίζαμε από κοινού στην κοινή ελληνοβουλγαρική επιτροπή που συμμετείχα όταν ήμουν εκλογικός γραμματέας περιφέρειας για την διαχείριση των υδάτων μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή για τους διακρατικούς
ακούσαν πάρα πολύ κατευθυσμένοι και ενημερωμένοι. Γενικά στα ελληνοβουλγαρικά νομίζω ότι θα χρειαστεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να ασχοληθούν πολύ πιο σοβαρά από ότι έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα, όχι μόνο το θέμα των μεταφορών και σε πολλά άλλα ζητήματα. Κατανοητό. Πλέον είναι εταίροι μας, είναι γείτονες, οι σχέσεις είναι βελτιωμένες παρά το γεγονός που βάλαμε κατά την εξωτερική, αν θέλετε, τραυματικές εμπειρίες. Ωστόσο, σήμερα είναι μια άλλη πραγματικότητα, η συνεργασία είναι αναπόφευκτη, αλλά πρέπει να προσπίσουμε και τα δικά μας συμφέροντα. Προς όφελος, αν θέλετε, και των δύο λαών. Σίγουρα. Αλλά να μην τα απεμπολίσουμε τα δικά μας, ούτε να τα αντιμετωπίσουμε ελαφρά την καρδία.